Απόψε, ο Λυκός είναι εδώ. Στην πλατεία Ελευθερίας, χτυπάει η καρδιά όλου του νησιού. Βαγγέλη, δεν είναι μόνο Λυκός εδώ, είναι και ελπίδα. Και νησιά, μήπως ξέχασες κάτι. Δεν είναι μόνο ελπίδα, είναι και το χαμόγελο. Βλέπουμε πολλά χαμόγελα. Έτσι είναι. Σε ένα καλύτερο αύριο. Και όχι μόνο. Λυκός, αλλιώς. Λυκός κάνει μια νέα αρχή. Πριν από 4 περίπου χρόνια, σε αυτήν εδώ την πλατεία, μας υποσχέθηκαν ψεύτικες ελπίδες. Σήμερα όμως η ελπίδα είναι αληθινή. Είναι στο δικό μας χέρι να γίνει πραγματικότητα. Με συμμετοχή στη διαμόρφωση και στη λήψη αποφάσεων. Αυτός είναι ο Δήμος των Πολιτών, δικός της δημοκρατίας. Με συνεργασία, συνεννόηση, συνένεση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας. Να τελειώσουμε μια και καλή με τα διχαστικά κηρύγματα, τα ψεύτικα διλήμματα, το μίσος, τις αθέμητες πρακτικές. Εμείς οι νέοι στέλνουμε το δικό μας μήνυμα. Το μήνυμα είναι ένα, οικός αλλιώς. Όπως μας αξίζει, όπως την ενηρευόμαστε εγώ και η Διονυσία. Μαζί με εμάς και όλοι εσείς. Οικός αλλιώς, με αξιοπρέπεια, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Με όλους εσάς, με όλους τους πολίτες αυτού του νησιού. Τη Δευτέρα δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχει μόνο ο οικός, το νησί μας. Η Δευτέρα θα είναι μια άλλη ημέρα, μια όμορφη ημέρα. Με περισσότερο χαμόγελο, μια φωτεινή ημέρα. Βαγγέλη, μιλάμε όλοι για τη Δευτέρα. Την Κυριακή τι θα κάνεις? Υπηρεσία, την Κυριακή λέω να κάνω μια νέα αρχή. Μαζί. Μαζί. Μαζί θα κάνουμε τη νέα αρχή, Υπηρεσία. Εσύ και εγώ. Και μαζί με εμάς όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι. Πολίτες της ΚΟ, πάμε μαζί για μια νέα αρχή. Πολίτες της ΚΟ, υποδεχτείτε τον αυριανό μας δήμαρχο, τον δήμαρχο όλων των πολιτών, τον Γιώργο Κυρίκη. Ο Βαγγέλης και η Διονυσία μέσα σε λίγες λέξεις θα είπαν όλα. Η συγκλονιστική παρουσία σας σήμερα εδώ τα λέει όλα. Το μήνυμα είναι ένα. Φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά της ΚΟ. Νέα αρχή! Όλοι και όλα θα συναρχεί. Τόσο αλλιώς. Όπως αξίζει το καθένα από εσάς και την καθένα. Όπως αξίζει σε όλους μας. Με ελπίδα, με χαμόγελο, με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση. Αυτή τη βραδιά δεν πρόκειται να τη ξεχάσω ποτέ. Η αγάπη που δείχνετε στο πρόσωπό μου είναι το πιο μεγάλο δώρο που μου έχετε κάνει ποτέ. Η εμπιστοσύνη σας που μου δείχνετε κάθε μέρα είναι για μένα τεράστια ευθύνη. Εγώ σήμερα, εγώ στην Πλατεία Ελευθερίας, αποφάσισε να αφήσει πίσω τις τοπιές. Να απορρίψει τις πρακτικές του παρελθόντος. Η ΚΟΣ αποφάσισε να πάει στο μέλλον. Να κάνει μια νέα αρχή. Αύριο το βράδυ, σε αυτήν εδώ την πλατεία, θα ακουστούν και πάλι τα ψευδεπίγραφα διλήμματα, τα διχαστικά μηνύματα, τα κηρύγματα μίσους. Εμείς σήμερα εδώ θα μιλήσουμε για το αύριο, για το μέλλον του νησιού μας. Είμαστε εδώ και είμαι εδώ προσωπικά να σας μιλήσω για το σχέδιο και το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Είμαι εδώ για να δώσω το χέρι μου σε κάθε πολίτη, σε κάθε πολίτη του νησιού, ανεξάρτητα με το τι ψήφισε ή το τι θα ψηφίσει. Έτσι θα προχωρήσουμε από τη Δευτέρα το πρωί. Με αρχή σημαίνει συνεργασία.
σημαίνει συνεννόηση για τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα του νησιού. Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα αναλάβουμε το Δήμο. Την Τρίτη το πρωί θα καλέσω όλους τους υποψήφιους τώρα και συναδέλφους μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα καλέσω τον κύριο Καΐσαλη, τον κύριο Παυλίδη, τον κύριο Ζερβό και την κυρία Μακρύ. Το λέω και το εννοώ και δεσμεύομαι ότι θα το κάνω. Για να διαμορφώσουμε ένα κοινό πλαίσιο, ένα κοινό πλαίσιο δράσης απέναντι στα μεγάλα ζητήματα από το σχολικό. Όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του. Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε το νοσοκομείο που μας αξίζει, το νοσοκομείο που έχει ανάγκη ο τόπος, για να μην ζούμε αυτά που είδαμε στις τηλεοράσεις, με την ισχύμιση της ΚΟ, να θέλει ο κόσμος και να πηγαίνει στα πέρα διαθέσεις για να του παρασκευτούν τις συνθήκες υγείας. Όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τους άξονες μιας νέας τουριστικής ανάπτυξης. Όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τους άξονες για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε με ουσιαστικές δράσεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Όλοι μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το περιβάλλον, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και να προωθήσουμε επιτέλους την δημοκρατική ιδέα. Η ΚΟΣ θα αρχίσει να συζητά. Θα μάθουμε τις αρχές της έντιμης συνεργασίας, τα πλεονεκτήματα της συνένωσης των δυνάμεών μας. Θα μάθουμε να συνυπάρχουμε, να συζητούμε αυτά που μας ενώνουν, να τα αναζητούμε και να τα συμφωνούμε. Πολίτες της ΚΟ, αυτοί όλοι που παραμένουν πεισματικά στο χτες, δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα μιας επόμενης μέρας χωρίς διχαστικά διλήμματα και χωρίς άγονες συγκρούσεις. Αυτοί που δεν έχουν ούτε πρόγραμμα ούτε σχέδιο, αντικαθιστούν το προσωπικό τους έλλειμμα με ύβρις και προσωπικές επιθέσεις. Επενδύουν στο διχασμό των πολιτών, καλλιεργούν το φόβο, μετέρχονται την παλιά, αλλά σε περασμένη τακτική των αθέμητων πιέσεων και των εκβιασμών. Μην τους φοβάστε, η ΚΟΣ δεν θα μείνει στο χθες. Με όλους και πρακτικές στις δεκαετίες του 80. 21 βήματα και μια δημοτική αρχή που θα ζουν και θα κινούνται στη σημερινή εποχή. Μια δημοτική αρχή που θα έχει σχέδιο, πρόγραμμα και πάνω απ' όλα απόφαση για να συνεχίσει μπροστά.